Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ σήμερα βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου, παρέα εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV σε μια έκτακτη εκπομπή. Πρώτος σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Είναι δίπλα μου ο Λάμπρος ο Τσακίρης. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα Λάμπρο. Και μαζί υποδεχόμαστε στο στούντιο του NSTV τον προπονητή της ομάδας πόλο του Πανιωνίου, της ομάδας πόλο του Πανιωνίου, τον κύριο Κώστα Δήμου. Και τον Τάκη Δήμου, έναν από τους παίχτες της ομάδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ένα λεπτό να σας φτιάξουμε και τα μικρόφωνα. Κύριε Δήμου, το... Ωραία. Πολύ καλησπέρα, λοιπόν. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας για να μιλήσουμε για τον Πανιώνιο, για την ομάδα πόλο του Πανιωνίου. Καταρχάς, ξέρουμε ότι ήρθατε κατευθείαν από προπόνηση. Συνεχίζετε έτσι με αμείωτους ρυθμούς στην δουλειά. Σε τι φάση βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή? Καταρχάς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι ευχαριστώ. Πολύ τιμητικό για μας να είμαστε εδώ και να προβάλλετε το άθλημά μας και την προσπάθειά μας. Φέτος ήταν μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη για μας. Ξεκινήσαμε με μεγάλες φιλοδοξίες και πήγαινε καλά η ομάδα μας. Μας έκατσε φυσικά αυτό το πράγμα με τον κορονοϊό και σταμάτησαν όλα. Η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα της υδατοσφαίρησης ήταν από τα λίγα πρωταθλήματα που τελικά ολοκληρωθήκανε, αν και κουραμένο γιατί τελικά δεν γίνανε τα play-offs. Κάνοντας έτσι μια αναδρομή και έτσι έναν απολογισμό της χρονιάς, μπορώ να πω ότι ήταν μια καλή χρονιά. Πήραμε την 8η θέση. Ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω μόνο τη θέση στα θέση, αρκετά ανταγωνιστικοί, γιατί στα παιχνίδια τα οποία παίζαμε με θεωρητικά καλύτερες ομάδες από εμάς, όπως ο Ολυμπιακός, ο Βουλιαγμένη, ο Απόλλωνος, ο Εδραϊκός, ήμασταν άκρως ανταγωνιστικοί, δηλαδή τους χτυπήσαμε στα ίσια. Ναι, τα παιχνίδια τα χτυπάγαμε. Και αυτό φυσικά φαίνεται και στα αποτελέσματα, γιατί αν θα δούμε τελικά ο Πανιώνιος ήταν από τις μοναδικές ομάδες εκτός από τις πρώτες τέσσερις, οι οποίες είχαν ένα θετικό σύνολο συν στα γκολ. 829, 821 νομίζω. Όχι, είχαμε συν 6, συν 7 γκολ, συν 7, ναι. Αλλά όλες οι ομάδες από το 5 και κάτω ήταν στο μείον 15, μείον 20, μείον 30. Και βαθμολογικά πιο κοντά στις ομάδες που βαθμολογικά, ναι, μας κόστησαν κάποιες γκέλες που κάναμε. Ειδικά σε ένα παιχνίδι με τυχείο που δυστυχώς παίζαμε και λυπείς, γιατί είχαμε κάποιες τιμωρίες από την προηγούμενη σεζόν που μας τύχησε. Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε αυτό το άτυχο αποτέλεσμα, ίσως ήταν και καλύτερη θέση μας. Και με τους διαιτητές κάτι έγινε. Κοίτα να δεις, εντάξει. Οι διαιτητές, εμείς οι προπονητές, ναι, λέμε πολύ συχνά για τους διαιτητές. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, ναι. Τώρα, ναι, εγώ εκείνη τη στιγμή μπορώ να πω κάτι, μετά εκ των υστέρων και οι διαιτητής είναι μέσα στο παιχνίδι, άρα πρέπει να έχεις και τα καλά του και τα κακά του. Πρέπει να είμαστε καλοί εμείς για να μπορούμε να ξεπεράσουμε και το τυχόν λάθος του διαιτητή, γιατί μόνο αυτό υπάρχει στην αντίδραση. Τώρα, για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, αφού τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, κάνουμε μια συντήρηση από θεραπεία για κάποιο χρονικό διάστημα. Μέσα σε αυτό το κομμάτι, φυσικά, επειδή είναι σε εξέλιξη και τα πρωταθλήματα των μικρών κατηγοριών, ο οποίος ο Πανιώνιος παραδοσιακά, από ό,τι ξέρετε, είναι μια ομάδα η οποία δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στις υποδομές του και προσπαθεί από εκεί να υπάρχει ένα ζωντανό οργανισμό και να τροφοδοτεί και τις πιο μεγάλες ομάδες. Έχουμε περάσει την τελική φάση των παιδών και στην τελική φάση των εφήβων, το οποίο θα γίνουν στο τέλος Ιουλίου και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και έρχονται και τα πιο μεγάλα παιδιά του Αντρικής, γιατί θεωρώ ότι η ομάδα είναι όλο αυτό το πράγμα και πραγματικά και οι αθλητές της αντρικής ομάδας που είναι πρότυπο για τα πιο μικρά παιδιά, το να έρθουν και να τους βοηθήσουν να παίξουν διπλό είναι πολύ μεγάλη βοήθεια και το έρχονται και βοηθάνε τα παιδιά για να πάμε να παίξουμε το πρωτάθλημά μας. Να καλησπέρισουμε και τον Τάκη. Γεια σου, Τάκη. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Τάκη, για σένα η πρώτη χρονιά στον Πανιόνιο φέτος. Ήρθες το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα. Ποιες ήταν... Ανανέωση, εννοείται. Παραμένεις. Πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις όταν μπήκες στην οικογένεια του Πανιονίου και γενικότερα πώς είδες την πρώτη σου χρονιά με τον Πανιόνιο? Σκέψη δεν είτε υπήρχε ιδιαίτερη σκέψη, απλώς ήταν ένα, να το πω, project, να το πω, ένα κλίμα το οποίο θα ήθελα να μπω. Θεωρώ ότι η χρονιά που πέρασε ήταν περίεργη χρονιά με όλα αυτά που συνέβουν. Παρ' όλα αυτά, όπως και είπε ο Κώστας, ήταν κάποια ένα-δύο κακά αποτελέσματα που γίνανε, τα οποία στοιχήσανε και την old ideas που λέμε. Θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να ήταν ακόμα και έκτη και πέμπτη. Πάνω κάτω τα είπε όλα. Τάκη, εσύ ήσουν σε άλλη ομάδα, ήσουν στους έφηβους στο Πανιόνιο? Όχι, όχι. Έπαιζε σε άλλη ομάδα? Εγώ έπαιξα, πόσα χρόνια, έπαιξα 11 χρόνια στη Βουλιαγμένη, 10. Μάλιστα. Έφυγα από τη Βουλιαγμένη. Στους έφηβους? Έπαιξα από το πιο μικρό 7 χρονών, ναι, μέχρι και 18 που είναι... Δεν έπαιξα 18, έπαιξα 17 ναι. Προς 18. Και ήρθες από τη Βουλιαγμένη, έφερε... Όχι, δεν πήγα κατευθείαν στο Πανιόνιο. Πήγα μια χρονιά στο Φάληρο. Και μετά, στο Πανιόνιο. Να πούμε πως ο Τάκης έχει σπουδαίες διακρίσεις στο παλμαρέ του, έτσι, με τις εθνικές ομάδες, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εφήβων, πρωταθλητής Ευρώπης με την Νέων Ανδρών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, Τάκη. Και γενικότερα ο Πανιόνιος, όταν ήρθε στην ομάδα, νομίζω πόνταρε πολλά επάνω σου. Ήσουν μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Σε γέμιζε αυτό ευθύνες? Με γέμιζε ευθύνες και μ' άρεσε κιόλας, γιατί είναι και ένα κίνητρο για έναν αθλητή να μπορεί να αποδείξει ότι πραγματικά αξίζει και να δείξει ότι μπορεί να αξίζει ακόμα περισσότερο από αυτό που μερικοί τον έχουν. Μάλιστα. Πες λίγο. Να ρωτήσω κάτι, coach. Οι παιδες που είπαμε για τους παιδες, που είναι μέσα στις 4 πρώτες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο παιδικό έχει γίνει η τελική φάση, συμμετέχουν οι 10 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Ναι. Άρα είναι μέσα στην δεκάδα. Στην δεκάδα, ναι. Και η έφηβη είναι Final 8, είναι οι 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Στο Final 8. Και πότε το Final 8 θα γίνει τέλος? Το Final 8, το οποίο είναι η τελική φάση των εφηβών που λέμε, ναι, θα γίνει από τις 31 μέχρι τις 2 Αυγούστου, 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Και το επόμενο Παρασκευοδοκύριακο θα γίνει η τελική φάση των παιδών που είναι με 10 ομάδες. Και οι δύο ομάδες οι δικές μας είναι παιδιά τα οποία έχουν βγει από το φυτόριό μας, από τις υποδομές μας, και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και να διαλέξουμε και τους μελλοντικούς πολίτες της Α1 για τον Πανιόνιο φυσικά. Αυτά είναι συγκινούντα δοχεία, γιατί προσπαθούμε να τροφοδοτούμε τις ομάδες μας από τις πιο κάτω κατηγορίες, οι παιδες στους έφηβους, οι έφηβους στους άντρες. Ήδη δηλαδή στην περσινή χρονιά στην αντρική ομάδα είχαμε αρκετά παιδιά από τις υποδομές μας. Και κάποια από αυτά όχι μόνο για να τα βάλουμε και να συμπληρώσουμε όπως λέμε τη δεκαπεντάδα, αλλά είχαν και ρόλο μες στην ομάδα και σημαντικό, δηλαδή είχαν συμμετοχή και ναι, δεν είναι μόνο ότι είχαν μια συμμετοχή τυπική, είχαν ρόλο, δηλαδή ήταν μονάδες οι οποίες βοηθήσανε για να πετύχει ο Πανιόνιος το στόχο του. Γιατί το πιο σημαντικό για μένα είναι τα παιδιά να μπορούν να πάρουν ρόλο, δηλαδή δεν φτάνει να πάει να κάτσει στην άκρη του παγού. Εντάξει, πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένας ενεργός αθλητής και ότι περιμένει η ομάδα κάτι από αυτόν. Μέσα από τη διαδικασία θέλουμε να φτιάξουμε παίκτες για την εθνική μας ομάδα, θέλουμε να φτιάξουμε παίκτες για τις εθνικές μας ομάδες. Όπως είπατε και εσείς πριν, ο Τάκης είναι από μια ομάδα παραδοσιακά που δούλευε τις υποδομές της. Κατάφερε και έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες και με τις εθνικές ομάδες και στην ομάδα του. Αυτό το κομμάτι φυσικά το εξαργύρωσε κάνοντας και ακολουθώντας και έχοντας προτάσεις από διάφορες ομάδες στην Α1. Πέρσι τον είχαμε εμείς στην ομάδα μας, φέτος τον ανανεώσαμε για ένα χρόνο γιατί η αλήθεια είναι ότι έκανε μια καλή χρονιά. Ποντάρουμε πάρα πολύ στα νέα παιδιά γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί σαν πολιτική έχουμε να παίρνουμε παιδιά τα οποία, αν δεν είναι από την ομάδα μας, να είναι παιδιά τα οποία και λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω στόχων, αλλά και λόγω χαρακτήρα
Να ταιριάζουν στην ομάδα. Θέλουν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ναι. Μπορεί, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίχτες, μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι παίχτες στην Ελλάδα, όμως θέλουν να γίνουν και να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτεροι, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και αυτή την πολιτική και αυτό το project το συνεχίζουμε και στην επόμενη χρονιά. Για να πάω για την επόμενη χρονιά, γιατί η επόμενη χρονιά ξεκίνησε ήδη με τη μεταγραφή περίοδο. Έχουμε πάρει το Λιμαράκι, το Σακελάκι, το Σαρτέρι. Και μόλις τελείωσε η χρονιά και πριν τελειώσει σκεφτόμασταν την επόμενη χρονιά. Μίλησα με τη διοίκηση του Πανιωνίου και με τον άνθρωπο ο οποίος επί της ουσίας τρέχει όλο αυτό το project, και θα πρέπει να πούμε ότι εάν δεν υπήρχε αυτό, δηλαδή ο Ηλίας ο Μπουζαλάς, ο Σάκης ο Δωροσιάδης, ο οποίος τρέχουν όλο αυτό το πράγμα για να μας λύσουν την καθημερινότητα, έτσι, που είναι πολύ σημαντική, ίσως να μην μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν τέλος πάντων... Δεν είναι μια υγεία το τμήμα. Όχι, όχι. Και μια οργάνωση. Υπάρχει μια οργάνωση και υπάρχει μια υγεία, γιατί τα βασικά, η καθημερινότητα είναι λυμένη και είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε και τη βοήθεια από το Δήμο που μας εξυπηρετεί με την πισίνα, και γι' αυτό είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά. Έχουμε ένα όνομα που λέγεται Πανιώνιος, που και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχοντας όλο αυτό το πράγμα και συνεχίζοντας για την επόμενη χρονιά, η σκέπτη μας είναι να φτιάξουμε μια ομάδα που να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο από την περσινή χρονιά, χωρίς να χαλάσουμε φυσικά τις αρχές μας, οι οποίες σας είπα. Οι αρχές μας είναι ένας υγιής αθλητισμός μέσα από μια διαδικασία καθημερινής προπόνησης και σεβασμού στον καθένα και την ομάδα, ένα οικογενειακό κλίμα. Διαλέξαμε τα παιδιά αυτά, τα οποία κάναμε όντως κάποιες μεταγραφές, γιατί θεωρώ, επειδή τα περισσότερα παιδιά από αυτά τα ξέρω και από την καλή και από την ανάποδη, όπως τη λένε, ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε κάνει και κρατήσαμε τον ξένο μας, τον Καναδό, ο οποίος είναι εξαίρετος αθλητής και σαν χαρακτήρας, έχει δέσει απόλυτα με την ομάδα. Έχουμε, τώρα μπορεί να είναι και δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά και να δεύτερο... Να βγάλουμε και μια είδηση. Ναι, να βγάλουμε μια είδηση, ναι. Έχουμε λοιπόν τέλος πάντων συμφωνήσει, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί είμαστε στην διαδικασία των υπογραφών και με έναν άλλον ξένο αθλητή, ο οποίος είναι Αιγύπτιος κιόλας. Είναι φυσικά ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην είναι από μια παραδοσιακή ομάδα, χώρα μάλλον, πόλο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης στην Αίγυπτο και ένας από τους καλύτερους στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο έχει αρκετές φορές πρόταση από την Ευρώπη για να παίξει, γιατί τον έχουν δει πάρα πολύ. Που όμως καταφέραμε τέλος πάντων και πήραμε το okay του. Και πιστεύω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα κάνει καριέρα στο πόλο στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλουμε να βγάλουμε και λίγο λαγό που λέμε. Πολύ ωραία. Μιας και αναφέρατε για τους ξένους, πόσοι ξένοι αυτή τη στιγμή έπειτε, πόσοι ξένους επιτρέπει η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή επιτρέπονται δύο. Δύο, αλλά γίνεται συζητήσεις για τρεις, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είσαι αρκετά. Ναι. Λοιπόν, έως πολύ. Ναι, υπάρχει μια εισήγηση να γίνουν φέτος οι ξένοι τρεις. Δεν ξέρω αν θα περάσει αυτό το πράγμα. Mm. Φέτος είναι μια πολύ περίεργη χρονιά, από μια περίεργη χρονιά σε μια ακόμα περίεργη, γιατί επειδή φέτος για πρώτη φορά η Α1 είναι με 14 ομάδες και ανεβήκανε ομάδες οι οποίες ανεβήκανε πολύ δυνατά, που λέμε, με πολύ μεγάλη όρεξη και φιλοδοξία, η ΑΕΚ και το Περιστέρι. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο παζάρι, οι παίκτες είναι λίγοι για 14 ομάδες. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά, πώς το λένε, μπαζάρια αυτά. Και υπάρχει μια σκέψη να μπει και ένας τρίτος ξένος για να μπορέσει να κλείσει, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τόσοι παίχτες. Τώρα, αν θέλετε τη δικιά μου την άποψη σε αυτό το θέμα, εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ των ξένων, γιατί είμαι υπέρ της δουλειάς. Όχι, δεν είναι θέμα, πώς το λένε, Έλληνας και ξένος. Είμαι υπέρ ότι είμαστε μια χώρα που μπορούμε να βγάλουμε αθλητές. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε και να βγάλουμε αθλητές. Yeah. Αν βάζουμε από πάνω ξένους, ίσως καπελώνουμε τα παιδιά τα οποία έχουν μια όρεξη να παίξουν. Mm-hmm. Τώρα φέτος, επειδή η κατάσταση είναι πολύ περίεργη, είμαι και εγώ σε μια κατάσταση λίγο αναθεώρησης.
Είναι πολύ περίεργο, πραγματικά. Yeah. Δηλαδή και με το COVID αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή του χρόνου δεν ξέρουμε πώς, αν θα υπάρχουν κόσμος μέσα στο γήπεδο, αν θα παίζετε μόνοι σας. Άλλο να παίζεις τώρα με κόσμο μέσα στο γήπεδο και άλλο να παίζεις μόνος σου. Αν θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα πάλι. Ή αν θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Για να θα έχουμε πάλι διακοπές. Όλα. Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι όλη η χρονιά. Μακάρι να μην γίνει τίποτα και να κυλήσει κανονικά. Να μην έχουμε πάλι ένα δεύτερο κύμα. Κάποια στιγμή να χαλαρώσουμε τα μέτρα, να μπει και ο κόσμος στην πισίνα και στους αθλητικούς χώρους να απολαύσει όποιο άθλημα τέλος πάντων θέλει να απολαύσει. Γιατί είναι τώρα ένα θέατρο χωρίς θεατές, δηλαδή. Δεν αξίζει. Επειδή μίλησατε πριν για ομοιογένεια, θέλω να ρωτήσω τον Τάκη. Φέτος, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξαν αρκετά νέα πρόσωπα στην ομάδα, αρκετές αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πόσο καιρό πιστεύεις ότι πήρε για να δέσετε σαν σύλλογο, να αποκτήσετε μια ομοιογένεια και να φανεί αυτό και στο παιχνίδι? Κοίτα, 100% δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά, γιατί κιόλας δεν είναι και η δουλειά μου να κρίνω πότε έδεσε η ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι δεν παίρνει και πάρα πολύ χρόνο άμα υπάρχει διάθεση. Να βρισκόσαστε με τα μάτια, δηλαδή. Όχι, να βρισκόσαστε με τα μάτια θέλει χρόνο πολύ. Θέλει χρόνο. Ναι. Αλλά μια στοιχειώδες έτσι επικοινωνία και να γνωρίζει ο κάθε παίχτης την αδυναμία και τα καλά του αντίστοιχου συμπαίχτη του, πιστεύω ότι εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο το αντιλαμβάνεις αρκετά εύκολα. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, χρονικό όριο δεν ξέρω, αλλά πιστεύω δεν θα πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Πρωταρχικός στόχος που είχατε θέσει φέτος ήταν η παραμονή, αποφυγή των play-out, αλλά είχατε και κάποιες κρυφές σκέψεις για ψηλότερα από την πρώτη κιόλας χρονιά της επιστροφής. Κοίτα να δεις, όταν μια ομάδα ανεβαίνει από την Α2 στην Α1, δεν μπορεί πάντα, έχει σαν στόχο να μείνει στην κατηγορία, ας μην γελιόμαστε, εντάξει. Άρα αυτός ήταν ο πρώτος μας στόχος. Φυσικά στο πίσω μέρος του μυαλού μας είχαμε να μπούμε στην εξάδα. Και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πολύ κοντά στο να πετύχουμε αυτό το στόχο. Δηλαδή, νομίζω ότι σε λεπτομέρειες τέλος πάντων, σε ένα-δύο παιχνίδια κρίθηκε. Για να πω για το θέμα της ομοιογένειας, πόσο καιρό θέλει μια ομάδα για να έχει ομοιογένεια, δεν υπάρχει ένας κανόνας. Εξαρτάται από τα υλικά. Άλλα υλικά δένουν πιο εύκολα, άλλα υλικά δεν δένουν εύκολα. Και γι' αυτό κιόλας λέω ότι πάντα προσπαθώ όταν φτιάχνω μια ομάδα να υπάρχουν παιδιά τα οποία να έχουν τον ίδιο σκέψη, τον ίδιο τρόπο σκέψη για το παιχνίδι, να είναι τόσο εγωιστές όσο επιτρέπει να είναι στο παιχνίδι και χωρίς να είναι αυτή κάτι παραπάνω από την ομάδα, γιατί πρέπει να έχει ένα εγωισμό ο παίκτης του, να είναι κοντά ηλικιακά, γιατί και για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει. Και αν είναι αυτά, τότε είναι πολύ εύκολο να δέσει μια ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να δει μια ομάδα μέσα σε ένα μήνα να είναι σαν να παίζει πολύ καιρό μαζί. Mm-hmm. Γενικότερα, για να πάμε και πάλι μέσα στην χρονιά, αυτή την περίεργη χρονιά, ποιοι ήταν, πιστεύετε, οι πιο κομβικοί σταθμοί αυτή τη σεζόν, τα πιο κομβικά παιχνίδια, έτσι, άμα κάνετε μια αναδρομή μέσα στην χρονιά, και θέλω να μου τα απαντήσετε και οι δύο. Λοιπόν, το πιο κομβικό ήταν το παιχνίδι με τη Χίο. Αυτή ήταν πολύ κακιά ήττα όσον αφορά την θέση που καταλήξαμε. Τώρα, θεωρώ το δεύτερο πιο σημαντικό παιχνίδι, κακό δηλαδή παιχνίδι, ήταν με τη Γλυφάδα, στη Γλυφάδα που χάσαμε. Γιατί το θέμα ήταν ότι όχι μόνο χάσαμε τους βαθμούς, αλλά πήραν και αυτοί τους βαθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, μας περάσανε και δεν μπορούσαμε να βρούμε και κάποιο τρόπο να τους πάρουμε τους βαθμούς που χάσαμε πίσω, γιατί ήταν τελευταίο παιχνίδι. Το αποτέλεσμα που κάναμε με τον Ιδραϊκό ήταν ένα καλό παιχνίδι, που φέραμε μια σοπαλία. Προσπαθήσαμε και στο δεύτερο παιχνίδι να κάνουμε και μια άλλη μια σοπαλία ή ακόμα και μια νίκη. Δεν μας βγήκε, είτε ήμασταν κοντά παρόλα αυτά. Φέραμε σου παλιά με τον Απόλλωνα ή είχαμε λάθος? Όχι, χάσαμε και τα δύο παιχνίδια. Τα δύο χάσαμε. Στις λεπτομέρειες. Στο πόντι. Το ένα παιχνίδι το χάσαμε με ένα γκολ και το δεύτερο μου φαίνεται το χάσαμε με δύο γκολ. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και τα δύο παιχνίδια τα χάσαμε. Πάντως, coach, συγγνώμη που διακόπτω, έχω παρατηρήσει τα παιχνίδια πως στα τελευταία λεπτά η ομάδα πέφτει λίγο και δέχεται πιο εύκολα γκολ.
Πώς το εξηγείς, πώς ήταν πώς το εξηγείς. Λοιπόν, για να συνεχίσω από το προηγούμενο ερώτημα, ποιο ήταν για μένα τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά παιχνίδια της περσινής χρονιάς ήταν τα πρώτα τρία παιχνίδια για μένα. Και δεν τα λέω από πλευρά αποτελέσματος, γιατί τα πρώτα τρία, τέσσερα τα παιχνίδια, το ένα το χάσαμε και το ένα το κερδίσαμε, τα άλλα δύο τα χάσαμε. Αλλά δείξαμε σε αυτά τα παιχνίδια ότι η ομάδα λειτουργεί καλά. Δηλαδή είδαμε μια ομάδα που έπαιζε καλά. Το έβλεπα και εγώ από τον πάγκο, το βλέπανε και οι αθλητές μέσα από το νερό. Το βλέπα και ο κόσμος έξω, ότι ήταν μια ομάδα που απέναντι από τον Απόλλωνα που είχε ένα μεγάλο και γεμάτο ρόστερ, απέναντι από το Φάλιρο που ήταν στην Α1 και είχε μια φιλοδοξία, είχε ένα θετικό αποτέλεσμα και κέρδισε σχετικά εύκολα. Απέναντι τη Βουλιαγμένη, μια παραδοσιακή ομάδα την κοίταξε στα μάτια και έπαιξε απέναντί τους. Ακόμα και στο επόμενο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, το τέταρτο ήταν απέναντι στον Ιδραϊκό που φέραμε την ισοπαλία. Άρα για μένα ήταν αυτά τα πιο σημαντικά παιχνίδια γιατί έδειξε τη δυναμική της η ομάδα. Τώρα, το θέμα είναι όταν μια ομάδα είναι νεοφώτιστη που λέμε, πολλές φορές δεν έχει και το χαρακτήρα για να κρατήσει αυτό το πράγμα γιατί ξέρω ότι κάπου το τρώει και καθημερινότητα, μπορεί να πιάνει και λίγο τα μυαλά μας, άρα μπορεί να πάμε πολύ καλά, ωραία, φτάνει αυτό, είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό νομίζω συγκυριακά κάποιες απουσίες που είχαμε σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή στο παιχνίδι που λέω τάξη με την Κλειφάδα που χάσαμε, παίζαμε χωρίς τον κεντρικό μας αμυντικό, ο οποίος ήταν άρρωστος. Και νομίζω και ο Σπούνερ δεν έπαιζε. Όχι στο παιχνίδι, ο Σπούνερ δεν έπαιζε το παιχνίδι με τον Εθνικό στο κύπελλο. Στο παιχνίδι με τυχείο που χάσαμε δεν παίζανε δύο βασικοί μας παίκτες, ο Καρακάς και ο Βέκος. Και ο Κιμώνας. Ευχαριστώς. Ήταν άρρωστος. Όλη η εβδομάδα έπαιξε εκεί. Ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα παιχνίδια που χάσαμε, τα χάσαμε, υπήρχε και μια ανακατοσούρα. Αλλά για μένα τα σημαντικά ήταν τα πρώτα παιχνίδια γιατί έδειξε ότι η ομάδα έχει μια δυναμική και παίζει καλά. Και αυτό το συνέχισε σε όλο το πρωτάθλημα. Γιατί και μετά που παίξαμε τον Ολυμπιακό και μετά που από ήττα που χάσαμε, ας πούμε, πτυχίο όπως χάσαμε, πήγαμε και παίξαμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ήμασταν για 3-8 λεπτά δίπλα τους. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άρα το βλέπω το ποτήρι λίγο μισογεμάτο. Παίρνουμε τα καλά. Κρατάμε τα κακά για να τα κάνουμε και να μην τα ξανακάνουμε. Όχι, νομίζω γενικότερα το πρόσημο είναι πολύ θετικό. Για μια ομάδα νεοφώτιστη, όπως είπατε και εσείς, κοίταξε τα μάτια τόσους αντιπάλους. Πολύ καλό πλασάρισμα στην βαθμολογία. Και αντιπάλους που είναι παραδοσιακά στην Α1, Βουλιαγμένοι, Απόλλωνας, δηλαδή ομάδες δυνατές. Πραγματικά. Είπαμε τώρα να αναφέρουμε λίγο τους παίκτες που έχουν έρθει. Είναι ο Λιμαράκης, ο Σαλτέρης, ο Καλαϊτζής, ο Καπετανάκης, ο Μπραήμης. Τι λείπει ακόμα? Λοιπόν, καταρχάς όλα αυτά τα παιδιά που είπατε και αυτά που ήρθαν, αλλά αυτά και αυτά που ανανεώσανε. Ο Δήμος, ο Σπούνερ, ο Κίμωνας, και ο Αλεξίου. Ο Σπύρος ο Γαβαλάς που έπαιζε πέρσι. Ο Βέκος έφυγε για την ΑΕΚ. Ο Βέκος δεν θα παραμείνει στο Πανιόνιο, όπως και ο Καρακάσης, ναι, μάλλον θα πάει στην ΑΕΚ. Όλα τα παιδιά και αυτά που μείνανε και αυτά που ήρθαν είναι παιδιά τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Όλα ξεκινήσανε από ομάδες, αν δεν ξεκινήσανε το Πανιόνιο, οι οποίες παραδοσιακά δουλεύαν το κομμάτι των υποδομών. Όλα τα παιδιά αυτά έχουν επιτυχίες με τις μικρές εθνικές ομάδες. Μπορεί να μην φτάσαν να παίξουν εθνική έντρων, όμως έχουν νίκες πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες από παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων και εφήβων, όλα τα παιδιά. Και είναι πολύ νεαρής ηλικίας. Τώρα, τι άλλο μένει? Τι λείπει? Εκτός από τον Τζένο, το δεύτερο που σας είπα ότι προχωράει και μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες θα τελειώσει και το θέμα. Ο οποίος, συγγνώμη, σε ποια θέση αγωνίζεται, το είπατε προηγουμένως. Είναι φουνταριστός, όμως είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει την ευκαιρία να αγωνίζεται και σε άλλες θέσεις. Γιατί είναι πολύ αθλητικός, είναι καλός κολυμβητής,
νέο παιδί. Και καλό σουτέρ και εκτός από φουνταριστός μπορεί να παίζει και τελευταίο, μπορεί να παίζει και αριστερά και δεξιά. Άρα δηλαδή μπορεί να κάνει πολλή δουλειά και γι' αυτό το λόγο και όλα το πήραμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, επί της ουσίας είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Κάτι τώρα, αν προκύψει κάτι, με έναν τρίτο ξένο και συζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει και λόγος να μπούμε και σε μια τέτοια διαδικασία. Θα προχωρήσουμε, ναι, ναι, αλλά αυτό το, αυτή τη στιγμή δεν είναι υποσυζήτηση γιατί είναι πολύ θεωρητικό. Αλλά αν θα πέσει στο τραπέζι, ναι, θα συζητηθεί και αυτό. Όπως συζητιέται και στο τραπέζι φέτος η ομάδα να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα Ευρώπης, αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, γιατί εάν οι ομάδες που είναι από πάνω μας δεν δεχτούν, πηγαίνει αμέσως τον από κάτω, άρα μπορεί να μας γίνει και εμάς μια πρόταση. Υπάρχει περίπτωση τέτοια να γίνει. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είμαστε εμείς η επόμενη τη τάξη. Μακάρι να. Και είναι ένα πράγμα το οποίο έχει συζητηθεί και είναι και ένα project το οποίο θα γίνει για πολλούς λόγους, αν και έχει ένα κόστος. Αλλά τουλάχιστον εγώ και συμφωνεί και ο Ηλίας Μπουζαλάς είναι ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά μας ένα στόχο. Αυτά το να παίξει ένα πρωτάθλημα Ευρώπης για όλα τα παιδιά αυτά είναι ένα δελέα. Και για αυτούς που μπορεί να έχουν παίξει παλιότερα, αλλά και για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει. Δίνει ένα κύρος στην ομάδα, δίνει ένα κύρος στους αθλητές, δίνει ένα όραμα σε όλους μας. Αν το πάω λίγο πιο πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και σαν στον Πανιόνιο, σαν όνομα, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό σωματείο. Εντάξει. Ακόμα και στην πόλη της Νέας Σμύρνης, το να είναι μια ομάδα, το να παίζει σε ένα πρωτάθλημα Ευρώπης και μακάρι να μπορέσουμε κιόλας, εάν τελικά πάνε όλα όπως λέμε και αν γίνουν τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πάντα υπάρχει αυτό το αν. Αν μας επιτρέψουν και αν είμαστε εμείς, αν να μπορέσουμε να το κάνουμε και εσύ. Και ειδικά για την Ευρώπη, συγγνώμη, Λαμπρό, που είχε ταξίδια. Και το Χριστό δείχνεται για. Είναι προδιαγραφών. Για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει ξαναγίνει παλιότερα. Έχει ξαναγίνει και φτάσει ο Πανιόνιος και φτάσει με τον τελικό. Ναι. Το είχα στο Παρατσάκ το 2007, το 2006, κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι. Έχει περάσει μια 15 έτη. Ναι, λοιπόν. Αυτό. Θέλουμε δηλαδή, έχουμε στόχο να κάνουμε βήματα. Όχι σταθερά, αλλά σταθερά προς τα πάνω και σε θέμα αγωνιστικά καθαρά αποτελεσμάτων αλλά και σε θέματα όπως σας είπα και οργανωτικά και ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση των αθλητών μας και το πρεστής που θα βγάζουμε και τη φήμη που θα βγάζει το σωματείο μας. Επομένως αυτόματα μπαίνει υψηλότερα ο πύχης για την επόμενη χρονιά σε σχέση με φέτος. Λοιπόν, όπως σου είπα πριν ότι όταν μια ομάδα ανεβαίνει έχει σαν στόχο να κρατηθεί. Να παραμείνει αρχικά. Τώρα φέτος εμείς βγήκαμε 8η, δεν μπορώ να σου κρύψω ότι δεν θέλουμε να πάμε λίγο πιο πάνω και σε έχουμε σαν στόχο να πάμε να μπούμε στα play-offs, που είναι η εξάδα. Ξέρουμε φυσικά ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο φέτος, δεν είναι εύκολο, γιατί όπως είπα οι ομάδες είναι πολλές. Οι ομάδες που ανεβήκανε από την Α2 έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά μέσα στο πράγμα αυτό και θα πρέπει να είμαστε καλοί, ανταγωνιστικοί για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι με το ρόστερ που φτιάξαμε και με τα χαρακτηριστικά που έχει ότι θα βγάλουμε μια υγεία και θα φανούμε στο παιχνίδι μας και θα κατέφερα με αυτό το πράγμα να μπούμε δηλαδή εμείς στην εξάδα. Μακάρι. Coach, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, πες πως ξεπερνάμε το πρόβλημα του COVID και θα έχουμε κόσμο, μπορεί να έχουμε κόσμο στις εξέδρες. Ο Πανιόνιος, σαν πόλο, έχει διαρκείας, μπορεί να βγάλει διαρκείας, τι θα κάνει, μπορεί, ξέρεις, κοίτα να σε αυτά τα πράγματα. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ωραία. Αυτό, γιατί ο κόσμος πέρυσι πιστεύω είχε κόσμο με τα μερικά παιχνίδια, λίγο, αλλά είχε. Ναι, λοιπόν, και θέλουμε πιο πολύ κόσμο. Το άθλημα μας θέλει τον κόσμο. Έτσι. Εντάξει, και η πισίνα της Νέας Μήνης και για την εκκλειστή, αλλά επειδή είναι και μέσα στον αστικό ιστό, είμαστε, και επειδή έχει ένα μεγάλο σωματείο, εμείς θέλουμε να έχει κόσμο. Δεν είχαμε βγάλει διαρκείας πέρσι. Είχε μόνο μία είσοδο κάποια στιγμή για να μπαίνουν μέσα. Είναι στη σκέψη να βγουν κάποια διαρκείας
και να προμηθευτούν περισσότερο για να βοηθήσουν το, για να βοηθήσουν το άθλημα, το τμήμα. Όπως επίσης κάνουμε κάποιες κινήσεις με μικρούς ή μεγάλους χορηγούς ή απλές διαφημίσεις ή να καταφέρουμε να προσελκύσουμε κάποιους επαγγελματίες της περιοχής μας που θα θέλουν μέσα από τον Πανιόνιο να αποβληθούν, να διαφημιστούν, αλλά ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό νομίζω είναι να βοηθήσουν ένα άθλημα. Να βοηθήσουν ένα άθλημα που ναι, δείχνει πως προχωράει. Και εμείς από την πλευρά μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν σας κρύβω, μέσα σε ένα πλαίσιο θέλουμε να είμαστε και όσο πιο γίνεται ανταποδοτικοί σε αυτό που θα πάρουμε και έχουμε κάνει και ένα χωρικό πακέτο και ένα σχέδιο marketing ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να το διαφημίσουμε, να προβληθούν ώστε να έχουν μια ανταποδοτικότητα. Σίγουρα ξέρουμε ότι θα έχουν καταρχάς γιατί θέλουν να βοηθήσουν τον Πανιόνιο και ένα αθλητικό τμήμα του Πανιονίου. Όμως εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να πάμε ένα-δύο βήματα παραπάνω και να τους δώσουμε τα αποδοτικά ό,τι περισσότερο μπορούμε. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο κομμάτι της διακοπής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Τάκη, γενικότερα πώς βιώσατε εκείνο το διάστημα? Μείνατε εκτός αγωνιστικών χώρων πόσο καιρό, 2-3 μήνες? Μείναμε 2,5 με 3 μήνες. 2,5 με 3 μήνες. Πώς είναι γενικότερα για έναν αθλητή να βιώνει ένα τόσο μεγάλο διάστημα αποχής? Είναι δύσκολο, ειδικά σε αθλητή του υγρού στίβου, γιατί όποιος έχει κάνει, όχι και επαγγελματικά, ας έχει κάνει έστω την κολύμβηση, βιώνει διαφορά άμα έχει μία μέρα εκτός νερού. Το καταλαβαίνει την επόμενη μέρα ότι είναι κάπως διαφορετικό. Πόσο μάλλον είμαι σε 2,5-3 μήνες, που το 90% των αθλητών δεν έχει ξανακάνει τόσο μεγάλη διακοπή ούτε στο καλοκαίρι, δηλαδή που σταματάνε οι ομάδες. Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρες συνθήκες, κανείς δεν είχε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Το ίδιο τώρα, και αθλητές. Ο καθένας σαν αθλητής πρέπει να έχει μια αθλητική νοοτροπία και μια αθλητική έτσι, παιδεία. Είχατε ένα πρόγραμμα ατομικό? Προσπαθήσατε να... Ο καθένας έκανε δικά του, κάθε για τον εαυτό του και το σώμα του σε μια υγιή κατάσταση και μια έτοιμο πόλεμο, να το πω έτσι, κατάσταση, έτοιμο δηλαδή να μπορέσει να ανταποδώσει. Είχαμε και μια, έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθάει. Ο καθένας πρόσεχε, έπρεπε να προσέχει. Εγώ τα πήγα μια χαρά προσωπικά. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω και με το παραπάνω και πέρασε κάπως καλά. Και η επιστροφή γενικότερα πώς ήταν, δηλαδή μετά από τόσο καιρό? Η επιστροφή ήταν στην αρχή ήταν περίεργη, γιατί... Ξεκινήσατε τόσο... καταρχάς προπονήσεις πόσο καιρό πριν τα παιχνίδια πάλι στην επανέναρξη? Εβδομάδες. Ξεκινήσαμε προπονήσεις 21 Μαΐου και παίξαμε το πρώτο μας παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, 1 Ιουνίου. Τέλειο Ιουνίου. Κάναμε περίπου 5 εβδομάδες προπόνηση. Αλλά προπόνηση πολύ περιορισμένη, με πολύ ειδικό συνθηκών. Μόνο για μία ώρα, στην αρχή μόνο κολύμπι χωρίς μπάλα, μετά σιγά σιγά. Περισσότερο μπορώ να σας πω, κάναμε μία συντήρηση παρά προπόνηση κανονικά. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα από κάποιος από την διακοπή του και μετά είχε περισσότερο ένα διαδικαστικό χαρακτήρα και δεν είχε ουσιαστικό. Γιατί από τη στιγμή που δεν έπεφτε καμία ομάδα, πλέον μόνο αυτός που διεκδικούσε το πρωτάθλημα είχε πολύ μεγάλη αγωνία που λέμε. Εμείς δεν ήμασταν ένας από αυτούς. Και γι' αυτό κιόλας και αγωνιστήκαμε στα παιχνίδια που απομένανε με παιδιά επιτοπλίστων από την ομάδα των εφήβων που είχαν τους αγώνες τους και η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαδικασία μέσα σε 5 εβδομάδες που κάναν προπόνηση και είχαν αυτό το πράγμα τους, τους έκανε καλό. Και ήταν καλή ευκαιρία να δοθούν ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Ήταν καλό γιατί μπήκαν σε μια άλλη νοοτροπία, κάνανε προπόνηση εντατικά με κάποια άλλα πιο μεγάλα παιδιά. Είχαν σαν στόχο θα πάω να παίξω με τον Ολυμπιακό που παίζει ο Μουρίκης και ο Φωλένο και ο Γενουδινιάς. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, όπως είπα και για την Ευρώπη, μερικά πράγματα μόνο σαν ιδέα σε αλλάζει και σε κάνει πιο όριμο και σου δίνει ένα άλλο boost. Αυτά. Εγώ αυτό επειδή έλεγε ο Τάκης πριν για τη διακοπή αυτούς τους 2,5 μήνες, εμείς φέτος, γιατί τόση ώρα λέμε για την ομάδα, είπαμε για τον άνθρωπο που τρέχει, είπαμε για τους αθλητές, είμαι εγώ εδώ. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον Πανιόνιο εκτός από το αντικό τμήμα υπάρχει και ένα γυναικείο τμήμα, το οποίο και αυτό φέτος
έμεινε στην κατηγορία, μπορεί να μένει έτσι, αλλά έμεινε στην κατηγορία και είναι σημαντικό. Μα είναι και καινούριο. Ήτανε πέρσι ανέβηκε. Λοιπόν, όπως έχει και εκεί και ομάδες νεανίδων, νέων γυναικών, κορασίδων, υπάρχει δηλαδή ένα οργασμός. Σε όλο αυτό το κομμάτι, το οικοδόμημα που λέγεται υδατοσφαίριση Πανιωνίου, πολύ σημαντικό είναι όλοι οι προπονητές που δουλεύουν εκεί, γιατί αυτό είναι μια συλλογική δουλειά των προπονητών. Mm-hmm. Άρα σε αυτό το πράγμα έχουν πολύ σημαντικό όλοι οι προπονητές και εγώ έχοντας βήμα εδώ θέλω να τους ευχαριστήσω πάνω απ' όλα. Τους εφόρους που και αυτοί βοηθούν σε όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Τον γυμναστή μας ο οποίος φέτος μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της χρονιάς που είναι αγωνιστικής, αλλά περισσότερο μπορώ να πω στη διάρκεια της καραντίνας, γιατί κατάφερε να τους βάλει σε ένα τρόπο σκέψης ότι πρέπει να κάνουν κάτι. Και είναι γενικά μια καλή χρονιά. Ελπίζω η επόμενη να είναι καλύτερη. Σε προσωπικό επίπεδο, Τάκη, είσαι ικανοποιημένος από τη δική σου παρουσία φέτος? Ένα πράγμα με μένα είναι ότι είμαι λίγο τελειομανής. Απαιτητικός, έτσι. Οπότε και καλύτερη χρονιά να έκανα και ας έκανα και μια πάρα πολύ καλή χρονιά, θα έλεγα ότι δεν πήγα όσο αρκετά καλά ήθελα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσα να πάω καλύτερα. Τώρα πρέπει μόνος μου να βρω τι είναι τα λάθη που κάνω εγώ, να τα βελτιώσω έτσι ώστε να μπορώ του χρόνου να κάνω μια ακόμα καλύτερη χρονιά. Πότε σταματάτε τώρα για διακοπές? Λοιπόν, εμείς οι προπονητές θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 Αυγούστου φέτος. Γιατί έχουμε, όπως είπαμε, τα πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Είσαι και στις κορασίδες? Είμαι προπονητής στην Εθνική Νεανίδων. Αυτό είναι μια άλλη υποχρέωση. Φέτος δεν έχουμε, είχαμε κανονικά παγκόσμιο, δεν θα γίνει. Το Ισραήλ, ναι. Αλλά θα κάνουμε κάποιες προπονήσεις. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, μιλάω για τον Πανιόνιο, ότι θα είμαστε εδώ, γιατί έχει τα πρωταθλήματα των κατηγοριών. Άρα, οι μικροί αθλητές θα είναι εδώ για να κάνουν προπόνηση. Οι μεγάλοι που δεν παίζουν κατηγορίες, θα τους αφήσουμε λίγο πιο μετά. Θα κάνουν λίγο διακοπές. Να ξεκουραστούν. Γιατί λογικά. Πότε ξεκινάμε? Εάν όλα πάνε καλά και η πισίνα είναι ανοιχτή, γιατί θα κάνουμε κάποιες εργασίες στην πισίνα μας και εγώ θέλω να ξεκινήσουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Φαίνεται πέφτει και 26 του μηνός. Εάν δεν είναι η πισίνα μας ανοιχτή, θα δούμε τώρα μήπως μπορούμε να φιλοξενηθούμε για κάποιες μέρες κάπου αλλού και να ξεκινήσουμε, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου εδώ πέρα. Mm-hmm. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, γιατί και αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα ακόμα. Όχι, υπάρχει ένα προσχέδιο. Υπάρχει ένα προσχέδιο να ξεκινήσει 3 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αλλά είναι ένα προσχέδιο, δεν είναι. Κληρώσει και τέτοια. Αυτές γίνονται το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο θα οριστεί ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος, γιατί φέτος είναι 14 ομάδες. Ναι. Ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Και μετά θα βγουν οι ημερομηνίες, να βγει δηλαδή που λέμε το καλεντάρι για όλες τις κατηγορίες. Και μέσα στο Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, γίνεται και η κλήρωση για την Α1 ανδρών και την Α1 γυναικών. Και στην Α1 γυναικών έχουν ήρθε καινούριος προπονητής στις γυναίκες στη θέση του Σταμάτου Χέλμου, που είναι ένα παιδί που βοήθησε πάρα πολύ. Ήρθε ο Τάσος Παπαναστασίου, γνωστός με μεγάλο βιογραφικό, τέλος πάντων, πλούσιο βιογραφικό στο άθλημά μας. Και γίνονται και εκεί και κάποιες κινήσεις ώστε να μπορέσει η ομάδα μας να είναι και στην γυναίκη στην ανταγωνιστική. Και μακάρι να κυλήσει ομαλά η επόμενη χρονιά. Μακάρι, μακάρι. Γιατί σε όλα τα αθλήματα. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό δυστυχώς. Ναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν ξέρεις αν θα γίνει και η Ολυμπιακή του χρόνου. Οι Ολυμπιακοί αγώνες. Τι μπορεί να δεν ξέρεις. Κοίτα να δεις. Πολλά δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε τι μας εκφυλάσσει. Να σκεφτόμαστε το θέμα είναι εγώ. Σας είπα και πριν, το βλέπω λίγο πάντα μισογεμάτο. Μέσα και από τις δυσκολίες κάτι κερδίζουμε. Δηλαδή και από αυτό που περάσαμε γίναμε όλοι λίγο πιο σοφοί. Νομίζω θα τα ξεπεράσουμε όλα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα και να κυλήσει ομαλά, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και για τα δύσκολα. Έτσι.
Να θες να κλείσουμε σιγά σιγά, Λάμπρο. Θέλω να κλείσω μια τελευταία ερώτηση και για τους δύο coach. Καταρχάς, 5 χρόνια πλέον στον Πανιόνιο. Κάτσε, έχετε κλείσει. Από το 15, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθα το 15 του Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Κοντεύετε να τα κλείσετε. 16, 17, 18, 19. Πέντε χρόνια. Λοιπόν, είναι η έκτη, δηλαδή. Έτσι είναι. Ναι. Αναπόσπαστο κομμάτι του Πανιωνίου τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει για σας ο σύλλογος πλέον? Κοίτα να δεις. Θα σου πω κάτι. Περάσαμε πολύ εύκολα τα χρόνια, γιατί περάσαν ευχάριστα. Mm-hmm. Και μέσα και από δύσκολες καταστάσεις και από εύκολες καταστάσεις. Και δύσκολες στιγμές και επιτυχίες, βέβαια. Περάσαν εύκολα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι είμαι από τους τυχερούς και το λέω, γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, με την ίδια σκέψη και με την ίδια νοοτροπία, και γι' αυτό κιόλας πλέον εκτός από συνεργάτες είμαστε φίλοι, γιατί σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Και μιλάω αυτό και για το προπονητικό team και αυτό. Και είμαι ευτυχής για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω διαφορετικά κάτι άλλο. Μου έχουν δώσει το ελεύθερο κάποια πράγματα να τα κάνω, να τα προτείνω. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα για κάποιον επαγγελματία. Μα το τμήμα δείχνει υγεία. Και αυτή η υγεία τη δείχνει με τα αποτελέσματα που κάνει συνέχεια όλη αυτή τη χρονιά. Και την ώρα που άλλα τμήματα του Πανιωνίου περνάνε δύσκολα, έτσι. Και άλλα τμήματα του Πανιωνίου περνάνε δύσκολα. Έχουμε μία ηρεμία. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι ότι δεν έχουμε. Πάντα θα έχεις. Πάντα θα έχεις. Δυσκολίες και προβλήματα. Αλλά όταν υπάρχει μία βάση καλή, ακόμα και αυτές οι κρίσεις που πάντα γίνονται, γιατί έχουμε να διαχειριστείς 150-200 παιδιά, αθλητές μεγάλους, οικογένειες, σίγουρα θα υπάρχουν κρίσεις. Πατεράδες, μανάδες. Σίγουρα θα υπάρχουν κρίσεις. Εδώ μέσα στο σπίτι σου τέσσερις άνθρωποι και υπάρχουν κρίσεις. Yeah. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό, στη διαχείριση των κρίσεων υπάρχει αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Βεβαίως. Τάκη, και εσύ μία χρονιά μόλις στον Πανιόνιο, αλλά είπαμε ανανέωσες κιόλας και για την επόμενη χρονιά. Πιστεύεις ότι έχεις αρχίσει να δένεσαι σιγά σιγά με την ομάδα, να μπαίνεις στο κλίμα της οικογένειας του Πανιονίου? Μου έλειπε αυτό, επειδή τόσα χρόνια σε μια ομάδα δεν έχεις μάθει να μπαίνεις σε ένα διαφορετικό κλίμα και στην αρχή μπορεί να αποδειχθεί και λίγο έτσι δύσκολο. Η αλήθεια ήταν πως και στην προηγούμενη ομάδα και στον Πανιόνιο ήταν στην αρχή λίγο δύσκολη η αλλαγή. Αλλά εντάξει, τώρα στην ουσία για μένα φέτος είναι. Είμαι ο παλιός που λέμε. Ναι. Λέω, οπότε. Στην ουσία ναι. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Έτσι όπως έχουν γίνει. Οπότε δεν είναι. Είναι μια χρονιά έτσι. Πιο παλιό νομίζω. Είναι και άλλοι παίχτες. Μα τράβηξε και τόσο πολύ σε μάκρος αυτή η χρονιά που είναι σαν να έχετε κάνει τρεις σεζόν. Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό ισχύει γενικότερα. Μάλιστα. Εντάξει, εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και για την επόμενη χρονιά. Ξαναλέω, πάντα υγεία, πρωταρχικό αυτό. Πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνο τους. Και γιατί όχι μια. Αγωνιστικότητα στο τμήμα, αυτό το τίποτα άλλο. Και γιατί όχι μια ακόμη πιο επιτυχημένη χρονιά του χρόνου. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να σας ευχαριστήσω. Εντάξει, το είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε βήμα και να λέμε. Πάντα θα έχετε. Αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Πολλές φορές εμείς πρέπει να δείχνουμε με έργα, αλλά καλό είναι καμιά φορά να μιλάμε κιόλας και να μπορούμε να πούμε και αυτά που σκεφτόμαστε. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, σας θέλουμε κοντά μας, να μας βοηθήσετε. Εντάξει. Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, Λάμπρο. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, ήταν μαζί μας. Να πάμε διακοπές ωραία, ξεκινάστε. Είναι και αυτός ένας στόχος. Νομίζω το χρειάζεστε. Ο βασικότερος. Ναι, εγώ σκέφτομαι τώρα να πάω για 5 μέρες και να κλείσω και το τηλέφωνο να μην χτυπάει καθόλου. Έτσι, έτσι. Το καλύτερο πράγμα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο προπονητής της ανδρικής ομάδας Πόλεο του Πανιωνίου, ο κύριος Κώστας Δήμου, και ένας από τους παίκτες της ομάδας, ο Τάκης Δήμου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας. Λάμπρο, σε ευχαριστώ και εσένα που εδώ παρέα κάναμε αυτή τη συζήτηση. Λέμε καλό καλοκαίρι και με υγεία, με το καλό να είμαστε ξανά σε λίγες εβδομάδες εδώ και πάλι. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας.